Έλα. Πάμε. Κάτσε δωράκι μου. Τρώω ντόνατς ροζ. Ντόνατς. Ναι, ροζ. Από πού το πήραμε αυτό? Από το Lidl. Πήγαμε σήμερα στο Lidl και τι πήραμε? Οπ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πήραμε στο Lidl και πήραμε πολλά παγωτά. Πήρε η μαμά μου 3 και εγώ 3. Μία ήταν η γρανίτα και πήρα καρπούζι. Παγωτό καρπούζι και 6 γεύσεις της γρανίτας που ήταν. Και ο μπαμπάς τι πήρε? 2 και αυτό συσκευασίες. 2 συσκευασίες. Mm. Αλλά εμείς πήραμε πιο πολλές. Αλλά θα του δώσουμε και αυτόν. Εντάξει, του δίνουμε και αυτόν λίγο. Ναι, γιατί τον αγαπάμε. Γυρίσαμε από τη δουλειά, δηλαδή φεύγαμε για να έρθουμε στο σπίτι. Είπα κάπου όπα πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να πάμε επιγόντως στο Lidl, γιατί ήθελα να πάρω κάποια συγκεκριμένα πραγματάκια. Και πάμε να σας δείξω τι πήρα από το Lidl που είχα να πάω πάρα πολύ καιρό. Πήγα στο Lidl και πήρα πολλά πραγματάκια. Τα έχω εδώ πέρα και πάμε να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, καταρχάς πήγα και πήρα να δοκιμάσω αυτές τις, πώς τα λένε, αυτά με την πρωτεΐνη που μου λέει τόσο καιρό ο διατροφολόγος και επίσης μου έχει πει ότι είναι πάρα πολύ ωραία και γευστικά και πάρα πολύ καλά. Είναι σαν και τα άλλα τα δέλτα που παίρνω από το Σκλαβενίτη. Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ πέρα την πουτίνγκα, τις πουτίνγκες έτσι, που είναι με σοκολάτα και... πήρα 2 με βανίλια. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η γεύση βανίλια. Τώρα πώς τα άρπαξα αυτά δεν ξέρω. Ήτανε μάλλον πάνω στη θολούρα μου και στη ζαλάδα μου και στην κούρασή μου. Λοιπόν, κάτι γίνεται εδώ πέρα με το φωτισμό και δεν μου αρέσει. Πού να σας βάλω, σας βάλω εδώ. Ωραία, εδώ πέρα νομίζω ότι είμαστε καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζω μία σαλατούλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτή, μαρούλι, Άιντμπεργκ. Μαρούλι ρωμάνα και ραντίτσιο, δεν ξέρω. Δεν συνηθίζω να παίρνω από το Lidl, να σας πω την αλήθεια, έτοιμες σαλατούλες. Αλλά τώρα τις πήρα. Λοιπόν, λάχανο καρότο. Πήρα πίτσες special, 3. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα ντοματίνι. 3 συσκευασίες ντοματίνια. Καλά είναι, ναι, καλά είναι αυτά. Αυτά είναι στην καθημερινή μου διατροφή πλέον τα ντοματίνι. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς ντοματίνια πλέον δεν γίνεται, εγώ εδώ πέρα να κάνω τίποτα. Επίσης πήρα τορτίγες, γιατί πλέον στη διατροφή μου υπάρχει και η τορτίγια, βέβαια. Νάτι, ολικής. Λοιπόν, πιπερίτσες 3 ειδών. Πήρε ο Θοδωρής μία KitKat, πάρα πολύ ωραία σοκολάτα. Επίσης πήρε 2 ντόνατς, το ένα το έφαγε πριν που σας έδειξα το πλάνο με τον Θοδωρή. Το άλλο είναι εδώ πέρα, θα το φάει αύριο κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, εδώ πέρα πήραμε 3 αγκουράκια. Πού να τα βάλω εδώ. Πήρα 2 μελιτζάνες και έχω και κολοκυθάκια μέσα και πατάτες. Γιατί θέλω να κάνω ένα μπριά. Λοιπόν. Επίσης, ένας μαϊντανός, 2 τσουρεκίνια που μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά και εγώ μπορώ να φάω έτσι καμιά φετούλα. Λοιπόν, φασολάκια στρογγυλά. Λοιπόν, τι άλλο πήρα? Πήρα μία κέτσαπ. Έχω πάρα πολύ καιρό να πάρω κέτσαπ, οπότε λέω κάτσα να πάρω μία γιατί μου γκρινιάζαν εδώ πέρα. Πήρα αυτά εδώ πέρα, τα, τι είναι αυτά, λουκανικοπιτάκια. Και πάμε τώρα να σας δείξω. Α, πήρα και μία πιτούλα με σπανάκι και άλλη μία πιτούλα με τυρί. Λοιπόν, ο Θοδωρής πήρε από τα παγωτά, πήρε πάρα πολλά, πήρε watermelon. Παγωτάκι, καρπουζάκι, γρανιτούλα. Λοιπόν, μετά πήρε αυτά εδώ πέρα με τα Μάλτις, πώς τα λένε αυτά δεν ξέρω.
Και επίσης πήρε αυτά εδώ πέρα με τη γρανίτα, γρανιτούλες. Πήγε και πήρε και τώρα τρία κομμάτια και τις πάει έξω απέναντι εδώ πέρα που παίζει με τους φίλους του να τους κεράσει. Λοιπόν, ο άντρας μου πήρε αυτά εδώ πέρα τα double με καραμέλα. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο πήρε? Λοιπόν, πήρε επίσης αυτά εδώ πέρα με strawberry, είναι με φράουλα, βανίλια φράουλα, και αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Μην μου αρέσει πάρα πολύ να έχει μέσα σιρόπι φράουλα, σε κεράσι, ξέρεις. Και πάμε να σας δείξω για ποιο λόγο πήγα εγώ στο Lidl σήμερα. Κορίτσια, δεν μπορείτε να φανταστείτε, και αγόρια εννοείται. Εσείς που είσαστε σε διατροφή ή και όχι, μαντέψτε, ήρθε η ώρα να φάμε παγωτό, χωρίς ενοχές. Λοιπόν, έχουν βγει αυτά τα δύο, έχει άλλο ένα, τρία καταπληκτικά παγωτά που είναι με πρωτεΐνη. Κοίτα, δηλαδή εδώ, Heights Protein. Λοιπόν, είναι 349 θερμίδες όλο το μπολάκι. Και αυτό είναι 295. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Και εμένα ο διατροφολόγος μου είπε ότι εάν δεν φάω το απογευματινό μου, που είναι μία σοκολάτα 30 γραμμαρίων ή 12 ξύλους καρπούς ή μία πουτίγκα, μπορώ να την αντικαταστήσω με μισό μπολ από αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα μισό μπολ από αυτό εδώ πέρα, χωρίς ενοχές. Λοιπόν, το μπολάκι αυτό εδώ πέρα είναι 500 ml. Και εμείς μπορούμε να τρώμε 250 ml την ημέρα. Λοιπόν, δεν είναι τελείο. Δεν είναι τελείο. Λοιπόν, εγώ πήγα για αυτά. Επίσης, έχει βγάλει και κάτι μπάρες. Και εκτός από τις μπάρες που δεν τις πήρα εγώ τις μπάρες, πήρα ξυλάκια με αμύγδαλο. Και αυτό με πρωτεΐνη. Και έχει το κάθε ξυλάκι 126, πώς το λένε, θερμίδες, έτσι. Τέλειο. Λοιπόν, γι' αυτό πήγα στο Lidl. Πηγαίνετε κι εσείς, μην χάσετε αυτά τα παγωτά, γιατί αξίζουνε. Χωρίς τύψεις, χωρίς τίποτα, φάτε αβέρτα. Λοιπόν, αυτό έχω κάνει κι εγώ. Ήδη έχω δοκιμάσει και τα δύο. Είναι καραμέλα αυτό και αυτό είναι σοκολάτα. Φανταστικά. Μπορώ να πω αυτή τη φορά ότι το καραμέλα μου άρεσε ακόμα πιο πολύ από τη σοκολάτα, αλλά και τα δύο είναι εξίσου καλά και έχει νομίζω άλλη μια γεύση, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάω τώρα να μαζέψω όλα αυτά εδώ πέρα, γιατί είναι παγωτά και καταλαβαίνετε πρέπει να τα βάλω στο ψυγείο, στην κατάψυξη, εδώ δηλαδή στον καταψύκτη, και επανέρχομαι. Έλα, αγάπη μου. Λοιπόν, μόλις φύγαμε το κολυμπητήριο, σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα των παιδιών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τους δώσανε και τα διπλώματά τους. Και τώρα φεύγουμε κατευθείαν. Πάμε. Πώς το λένε, στη δουλειά τρέχοντας. Κοιτάξτε να σας δείξω που είμαστε. Λοιπόν, βρίσκομαι στο σπίτι. Κάνει τρομερή ζέστη. Πέθανα. Έχουμε 38 βαθμούς Κελσίου εδώ στα Χανιά. Μπορεί και κατά τόπους να υπάρξει και το 40. Μιλάμε για τρομερή ζέστη. Είδατε που πήγαμε στο κολυμπητήριο. Τα μικρά μας δελφινάκια τα πήγανε τέλεια. Θοδωρή, κάτσε. Κοίτανε πάρα πολύ ωραία. Το χαρήκαμε, το χαρήκαν και τα παιδιά. Ο Θοδωρής είναι ενθουσιασμένος. Πήρε το πρώτο του δίπλωμα από το κολυμπητήριο. Και πάρα πολύ χαρούμενος. Σας έδειξα τα πλάνα, τα βιντεάκια που τράβηξα εκεί. Περάσαμε τέλεια. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι έχει έρθει ένα μεγάλο δέμα από το Σίνσεϊ.
Αλλά δυστυχώς δεν θα σας το κάνω σε αυτό το βίντεο. Θα σας το κάνω σε ένα επόμενο βιντεάκι, γιατί θα βγει και αυτό πολύ μεγάλο και δεν θέλω. Εγώ είμαι εδώ, συνεχίζω δυναμικά τη διατροφή μου. Τώρα να σας πω την αλήθεια, με τις ζέστες δεν έχω και καθόλου ρίξη να φάω. Οπότε πολύ πιθανό να προσλαμβάνει ο οργανισμός μου λιγότερες θερμίδες καθημερινά. Και αυτό είναι καλό για μένα, να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτά δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω να σας μιλήσω, δεν μπορώ. Κάνει πανικός, αφού μου έρχεται τώρα να ανάψω air condition. Τώρα έκανα ένα μπάνιο του Θοδωρή, ένα ντουζάκι. Και περιμένω τώρα να πέσει λίγο ο ήλιος. Η ώρα είναι 7:20 το απόγευμα. Και τώρα επί τόπου πάω να σας το κάνω μοντάζ, να σας το ανεβάσω στο βεντάκι. Πιστεύω κατά τις 9:30 ώρα εσείς να μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, πριν κλείσω όμως αυτό το βίντεο, να σας πω να μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι εντελώς δωρεάν. Δεν κοστίζει τίποτα. Πάτε, πατάτε το κουμπάκι από κάτω που γράφει εγγραφή. Και δίπλα πατάτε το καμπανάκι που γράφει σε όλες τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω εγώ κάποιο νέο βίντεο και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.